νιώθατε. Το νιώθατε. Ναι, το είπα κιόλας, το ένιωθα εγώ. Δεν συγκρατούμε τόσο στα λόγια. Ναι, δεν μπορώ να είμαι με κάποιον. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορείς να το νιώσεις ή αν το αντιλαμβάνεσαι αργότερα. Αυτό εννοώ. Δεν το αντιλαμβάνεσαι εξ αρχής, γιατί στην αρχή όλοι βάζουμε μπροστά τον καλό μας σε αυτό, τα καλύτερα. Κάποια στιγμή όμως το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή δεν είναι κακό. Όλοι χρησιμοποιούμε τους άλλους με κάποιο τρόπο. Χρησιμοποιούμε, τι εννοώ, ότι μ' αρέσει, είμαι ένας άντρας, μ' αρέσει να είμαι μια ωραία κοπέλα σαν τη Δούκισσα, μ' αρέσει να, το μυαλό της, ξέρω εγώ, ή μ' αρέσει στον τάδε άντρα εμένα το ότι έχει μια δύναμη. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι το να τα σκεπάζει όλα αυτά και να σκέφτομαι πότε θα βγω με τη Μιμή να πάω στην τάδε δεξίως να φωτογραφηθούμε, η απόσταση είναι μεγάλη. Ωραία η κουβέντα με τη Μιμή και έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Ποιος αξίζει το παιδί. Η Μαριτίνα τι σας λέει. Η Μαριτίνα λέει πολλά. Γύρω από ποιο θέμα θες να μου πει. Γύρω από... Είναι ένα διαολάκι. Είναι διαολάκι. Ω, πάρα πολύ. Γιατί λέτε ότι είναι διαολάκι. Πρώτον γιατί έχει την ατάκα έτοιμη. Αλήθεια. Έτσι φτάνεις πουθενά ό,τι και να της πεις. Έχει το επιχείρημα έτοιμο. Αντιμιλάει. Γιατί τώρα είναι και στην εφηβεία. Είναι στην εφηβεία, ε. Έχει καλή εφηβεία. Έχει καλή εφηβεία γιατί έχει πολύ στενή σχέση με μένα. Είναι πολύ δεμένη. Τότε που ήταν μικρή, αν σας ζητούσε να σταματήσετε τη δουλειά, τι θα κάνατε. Δεν πρέπει να σταματάμε κάτι για το παιδί. Γιατί το παιδί δεν έχει την κρίση τότε που το λέει. Mm. Πρέπει να μπαίνει στον κόσμο του γονιού. Εγώ τη Μαρτίνα δεν τη μεγάλωσα ξέχωρα από τη ζωή μου. Mm. Της έμαθα ότι η μαμά της είναι ηθοποιός και θα έρθει μαζί μου στην πρόβα. Θα έρθει μαζί μου στην τηλεόραση. Θα έρθει που θα με χτενίσουν και θα πάω κι εγώ στα δικά της. Να την δούμε ηθοποιό. Δεν θέλει καθόλου. Δεν θέλει. Όχι και το περίμενα ότι δεν θα θέλει. Γι' αυτό την έφερα. Θα έχει χορτάσει. Συνέχεια. Δεν θέλετε εσείς, ε. Κοίταξε. Για να γίνεις ηθοποιός πρέπει να είναι το πάθος σου. Ηθοποιός του θεάτρου, λέω. Και πρέπει να έχεις τον κατάλληλο χαρακτήρα. Όσο είναι το ταλέντο, το 50% του ταλέντο, το 50%, α, δεν πες ότι είναι το 60% του ταλέντο, το υπόλοιπο 40% είναι ο χαρακτήρα. Εάν δεν αντέχεις την έκθεση, να ξέρεις ότι κάθε μέρα εκτίθεσαι. Μπορεί να έρθει ένας τρελός να σε βρίσει. Μπορεί να έρθει ένας από αγάπη να σε τραβολογάει, που μου έχει τύχει. Μπορεί να σε κακολογήσουν. Από αγάπη, μισό λεπτό. Τι, έρχεται και σας τραβολογεί, τι για να σας φιλήσει. Όχι, ένα τρελός που με ακολουθούσε κάθε μέρα και που είχε ψήφος. Κάτι τρομακτικό έχει γίνει με κάποιον τέτοιο. Και τρομακτικό μου γίνει και αστείο όμως. Θέλω και τα δύο. Θα σου πω το αστείο όμως για να γελάσεις. Και το τρομακτικό μετά. Είναι ένας ο οποίος πάρα πολλά χρόνια νομίζω ότι είμαι η γυναίκα του. Παίρνει λοιπόν τη μαμά μου μια Κυριακή απόγευμα. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι αλήθεια. Παίρνει τη μαμά μου Κυριακή απόγευμα και λέει, σας παρακαλώ, λέει, δώστε μου τη Μιμή. Λέει η μαμά μου, δεν είχα ακόμα παιδί, λέει η μαμά μου, ποιος τη ζητάει. Λέει, ο άντρας της. Λέει, αν είστε ο άντρας της, θα ξέρετε τέτοια ωραία η Μιμή. Είναι στο θέατρο. Ναι, λέει, αλλά έχουμε και δύο παιδιά. Δεν μπορεί συνέχεια να λείπει στο θέατρο, περίμενε στο αστείο. Λέει η μαμά μου, α, καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, λέει, θα τα φροντίσει αργότερα τα παιδιά, τώρα είναι στο θέατρο. Ο πατέρας μου ήταν δίπλα, εκνευρίστηκε και της λέει, έλα βρε Μαρία, κλείς το τηλέφωνο. Κάθεσαι και μιλάς με τον τρελό. Του λέει, σε παρακαλώ, με έχεις τρελάρει, κλείς το τώρα. Κάνει παύση αυτός και της λέει, γιατί μου φωνάζετε μητέρα. Τώρα αυτό είναι και αστείο και τρομακτικό όμως. Όποτε το θυμάμαι γελάω. Στη συνέχεια αυτός ήρθε στο θέατρο. Το γνωρίσατε. Δεν το ξέρω. Όπου έπαιζα με τον Καφετζόπουλο. Ένα ρόλο που εγώ ήθελα τον Καφετζόπουλο και αυτός δεν ήθελε καθόλου. Και μου έλεγε συνέχεια, δεν είσαι ο τύπος μου, δεν σε θέλω, φύγε, είσαι πολύ ψηλή, είσαι πολύ αυτή. Και σηκώνεται αυτός ο οποίος ήταν από κάτω στην πρώτη σειρά, την ώρα που γινόταν η παράσταση και του λέει, και ποιος είσαι εσύ ρε και δεν θες τη Μιμή. Όπου διελήφθη βέβαια η παράσταση. Τέτοια μου συμβεί άπειρα στο θέατρο.